Βρισκόμαστε στο στούντιο με Κώστα Γρίβα, Γιώργο Φίλη, Λάμπρος Καλαρίτης στο μικρόφωνο. Είχαμε συνδεθεί με τα Ιεροσόλυμα, με το Ισραήλ και τον Γαβρίλ Χαρίτο. Τελικά το συμπέρασμα είναι ότι το πράγμα είναι μακράν από το να σταματήσει. Θα κλιμακωθεί, θα γίνει πολύ χειρότερο πριν καλυτερεύσει από ό,τι φαίνεται. Οι Ισραηλοί δεν κάνουν πίσω με τίποτα. Κώστα. Ναι, το είπε ήδη και ο Γαβρίλο Χαρίτος ότι ζούμε μια κατάσταση που δεν την περιμέναμε και είναι πρωτοφανής. 180 μέρες πολέμου δεν έχουν ξαναυπάρξει στην περιοχή και μιλάμε για ολοκληρωτικό πόλεμο. Εντάξει. Μιλάμε για ένα χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ που επίσης δεν το έχουμε ξαναδεί. Ένα χάσμα μεταξύ του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ που επίσης δεν το έχουμε ξαναδεί. Αριθμούς νεκρούς αμάχων οι οποίοι δεν πέθαναν από COVID, πέθαναν από Ισραηλινά όπλα. Λοιπόν, που επίσης το νούμερο είναι τρομακτικό. Μια καταστροφή σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων για το Ισραήλ, που όμως από την άλλη δεν φαίνεται να το πολύ επηρεάζει. Οπότε πρέπει να δούμε και πολλά από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα, δηλαδή ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις ενάντια στην κοινή γνώμη, τη διεθνή, ότι κάποια στιγμή αυτό θα το βρεις μπροστά σου, ότι πιθανώς να μην ισχύει. Πιθανώς δηλαδή. Εξαρτάται και ποιος είσαι και τι μοχλούς έχεις. Ναι, αλλά και το Ισραήλ δεν δείχνει δηλαδή να. Αυτό πάμε πριν. Δηλαδή οι παραδοσιακοί του υποστηρικτές αρχίζουν να αποστασιοποιούνται. Λοιπόν. Οπότε είναι πιθανόν πολλά πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα ήταν στην πραγματικότητα φαντασιώσεις που το είδαμε και στην Ουκρανία. Ότι η εποχή των σύντομων πολέμων, των ανθρωπιστικών πολέμων θα έχει έρθει και πλέον όλα θα εξελίσσονται πολύ γρήγορα με ελάχιστο αριθμό θανάτων και εν πάση περιπτώσει η διεθνής κοινότητα, η ανύπαρκτη κατά μας η διεθνής κοινότητα δεν πρόκειται να ανεχθεί παγκόσμια εγκλήματα κτλ. Τα οποία πρέπει να είναι πέραν από το ηθικό κομμάτι, το αφήνουμε εντελώς ψυχρά, ότι πρέπει να είναι διδάγματα και για εμάς. Δηλαδή αυτή η ροζ εικόνα που έχουμε και για το ελληνοτουρκικό σύστημα, ότι αν γίνει κάτι θα είναι πολύ σύντομο, θα είναι γρήγορο και δεν θα έχει ολοκληρωτικό χαρακτήρα, πιθανώς θα είναι και αυτό μια φαντασίωση. Δεν λέμε τα υπόλοιπα διδάγματα που βγαίνουν. Α, επίσης, κάτι άλλο. Η λογική δηλαδή του ιεραρχικού παγκόσμιου συστήματος, που είναι 2-3 μεγάλοι παίχτες και οι οποίοι από κάτω από αυτούς έχουν τα τσιράκια τους και τους διατάζουν, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά. Τελείωσε ότι αυτό. Πρόκειται περί φαντασίωση. Τελείωσε. Τελείωσε. Ολοκλήρωσε το κύκλο του. Ναι, πάει. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά πρέπει να ανταλάβουμε υπόψη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια ολιστική ανάγνωση, απαλλαγμένη, επαναλαμβάνω, από το ηθικό κομμάτι. Που είναι και δυναμική. Που είναι και δυναμική, βέβαια. Αλλάζει. Δηλαδή δεν είναι στάτικη, δεν είναι ότι ήταν κάπως, τώρα έγινε κάπως αλλιώς και αυτό είναι. Αλλάζει διαρκώς. Αυτό που ζούμε τώρα με την έλλειψη υποστήριξης διεθνώς του Ισραήλ δεν περίμενε κανείς. Όπως δεν περίμενε τον στρατηγικό και επιχειρησιακό ευνηδιασμό που υπέστη, αυτό που υπέστη, τον πρωτοφανές, δεν περίμενε κανείς ότι. Χώρες οι οποίες παραδοσιακά, καλά, αφήνω έξω τις ΗΠΑ που είναι όντως μια κατηγορία από μόνο του αυτό το θέμα, αλλά και άλλες χώρες έχουν πάει, όχι απλά έχουν αποσύρει την στήριξη, είναι απέναντι στο Ισραήλ και σκληρά. Είναι απέναντι. Το Ισραήλ κλείνεται σαν. Α, δεν φαίνεται να το επηρεάζει ιδιαίτερα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, να δούμε ότι και η Χαμάς αποδεικνύεται ένας πολύ σκληρός παίχτης. Λοιπόν, ένας πολύ σκληρός. Έτσι, ασύμετρο μεν, αλλά πολύ αποτελεσματικό στράτευμα. Αρνείται να πεθάνει. Μη κρατικό δρόν, ο οποίος έχει όμως δομές κρατικού δρόντα, περίπου. Έτσι, αυτό άλλο υβρίδιο αυτό. Και όλες αυτές οι ιδιόρυθμες, γιατί είχες ρωτήσει και πριν, οι ιδιόρυθμες έτσι ασύμετρες πολεμικές, και τα λέει πάρα πολύ καλά ο Κιλ Κούλεν, Αυστραλός πρώην αξιωματικός καθηγητής στην Αμερική, στο Dragons and Snakes, το βιβλίο του. Πώς ο υπόλοιπος κόσμος έμαθε να αντιμετωπίζει τη Δύση. Οι Dragons είναι χώρες όπως η Κίνα ή όπως η ανανεωμένη Ρωσία και τα Snakes, τα φίδια, είναι οι ασύμμετροι παίχτες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Γιώργο. Ναι, θα συμφωνώ απολύτως. Απλά 2-3 παρατηρήσεις, όντως. Πρώτον και κύριον, επιβεβαιώνεται οι τοποθετήσεις μας ότι πάμε για διχοτόμηση της Γάζας με συνοπτικές διαδικασίες η Βόρεια. Γάζα δεν πρόκειται να είναι πλέον υπό τον έλεγχο των Παλαιστινίων και αυτό νομίζω ότι είναι το απτό τίμημα για τους Παλαιστινίους για αυτό το οποίο έχει γίνει. Δεύτερον, επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας ότι μάλλον οδηγούμαστε προς μετά την πτώση της Χαμάς ή όταν το Ισραήλ θα κηρύξει τη Χαμάς σε μπάση περιπτώσει ηττημένη. Άρα όταν θα θεωρήσει τον εαυτό το έτοιμο θα κινηθεί κατά πάσα πιθανότητα προς Λίβανο, διότι και εγώ θα συμφωνήσω με τις απόψεις όλων εκείνων οι οποίοι λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, είναι το momentum το οποίο υπάρχει, το οποίο αυτή τη στιγμή θα βοηθήσει το Ισραήλ να τελειώσει τουλάχιστον με τους γύρω-γύρω. Τρίτον,
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό με, το, με τα drones που περάσαν τα UAVs από, τον, από, το, από την περιοχή της, από την Ιορδανία. Αυτό μάλλον θα πρέπει να δούμε αν είναι μήνυμα της Ιορδανίας ή όχι προς το Ισραήλ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αν δούμε και άλλα χτυπήματα που να έρχονται από την πλευρά της Ιορδανίας όπου δεν θα μπορεί η αεράμινα να τα αντιμετωπίσει του Αμάν. Αυτό θα σημαίνει κάτι άλλο κατά την άποψή μου, διότι ξεκάθαρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς Αμπντάλα μαζί με τον πρόεδρο Σίση είχαν πει ότι αν και εφόσον δημιουργηθούν τεράστια προσφυγικά κύματα από τη Γάζα προς εκτός Γάζας, εν πάση περιπτώσει, στην Αίγυπτο, ήταν κόκκινη γραμμή. Αν το θυμόμαστε, οι φίλες και οι φίλοι ήταν στην αρχή της όλης ιστορίας. Από εκεί και ύστερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία δείχνουν αυτή την αντιπαλότητα στο Ισραήλ που είναι πρωτοφανής και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Έτσι όντως είναι κάτι που κάποιος δεν θα το περίμενε. Όμως ταυτοχρόνως τους δίνουν και τους εγκρίνουν τεράστια εξοπλιστικά πακέτα αυτή τη στιγμή. 25 επιπλέον F-35, 1800 MK, 1800 και ένα πακέτο μεγάλο. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται είναι σαν να τους λένε κρατήστε τα όχι για τους αμάχους της Γάζας, αλλά για τον επόμενο γύρο σε κάτι όσο πιο... Όσο και να διαφωνεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτείων και στην περιοχή και βρέτερα είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του Ισραήλ. Και η στεροφημία των Ηνωμένων Πολιτείων. Δηλαδή δεν έχουν την πολυτέλεια να αφήσουν το Ισραήλ, γιατί μετά πλέον όλοι οι άλλοι σύμμαχοι θα πούνε άμα αφήσανε το Ισραήλ, σκεφτείτε μας τι θα μας κάνουν εάν και εφόσον βρεθούν στην ανάγκη. Σκέψου στους Ουκρανούς, θα πάμε σε λίγο εκεί. Και το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπε και ο Κώστας, ότι πλέον αυτή η έννοια της προστάτηδος δυνάμεως δεν ισχύει πλέον. Έτσι, τα κράτη θα πρέπει να λειτουργούν με βάση συμμαχίας, συνέργειας και συνεργασίας. Εμείς έχουμε την κουλτούρα ότι θα έρθει ο θείος Σαμ να μας σώσει. Έτσι, ακριβώς. Να μας σώσει και τι θα κάνουμε. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση, άμα γίνει η ελληνοτουρκική κρίση, και τι θα κάνουν οι σύμμαχοι, αυτό είναι τρελό το να το ακούμε. Αυτό λογικά θα γίνεται μόνο στην πατρίδα μας. Γιατί έχω γνωρίσει πολλούς ξένους. Τι θα κάνουμε εμείς. Δεν σου λέει ποτέ κανένας. Και τι θα κάνουν. Θα έρθουν οι Αμερικανοί, θα έρθουν τα UFO, θα μας. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Είναι θέμα κουλτούρας. Αν το Ισραήλ δεν έχει την αυτάρκεια που έχει σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας, σε επίπεδο εξοπλισμών και αποθεμάτων, δεν θα μπορούσε να αγνοεί. Και εδώ λοιπόν πάμε στο πολιτικό σύστημα για το τι κουλτούρα έχει φτιάξει άμυνα, στρατηγικής κτλ. Και τι έχει χτίσει. Έτσι. Και πλέον το Ισραήλ βασίζεται σε αυτά τα οποία έχει χτίσει που είναι σοβαρότατα, ενώ εμείς σε αυτά που δεν έχουμε χτίσει και δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, καθόλου σοβαρά. Και μιλάμε, Κώστα, δεν μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμό, άρα έχει και ένα βάθος πληθυσμιακό να αντέξει. Είναι λίγοι, είναι λιγότερο από εμάς, βασικά έτσι. Είναι περίπου σαν και εμάς, αλλά. Όταν άρχισε να χτίζει το Ισραήλ, αξίζει να το πούμε αυτό, την αμυντική του βιομηχανία, ήταν μια χώρα περίπου 600.000 κατοίκων, όσο είναι τα δυτικά προάστια της Αθήνας. Στην δηλαδή. Έρημο. Στην έρημο και με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και με βοήθεια από πουθενά και με ένα τεράστιο εμπάργκο τότε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να φανταστείτε, υπήρχε εμπάργκο ακόμη και για δίκανα πιστολάκια Ντέριγκερ, αυτά που έχουν οι χαρτοπαίχτες που είχαν στο Λούκι Λουκ που τα βάζανε στα μανίκια. Ήταν δηλαδή απαγορευμένο πολεμικό υλικό. Λοιπόν, και παρόλα και ακριβώς μάλλον, όχι παρόλα τα αυτά. Ακριβώς για το λόγο αυτό δώσανε μεγάλη έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, στην πατέντα και ξεκίνησαν στα σπάργανα τη δική τους πολεμική βιομηχανία. Να φανταστείτε, ας πούμε, υπάρχει μια το γράφει δηλαδή ο Ιτάν Σαμίρ και ο Λούτβακ στο τελευταίο τους βιβλίο που είναι τεράστιες μορφές στον χώρο της στρατηγικής ανάλυσης, ο πρόγονος των πολυστρωματικών θωρακίσεων στα άρματα μάχης με πρώτη την περιβόητη, την τζόμπα, ας πούμε, στα βρετανικά, που δεν είναι πλέον ομογενής χάλιβας, είναι στρώματα από διάφορα υλικά, υποστηρίζουν αυτοί και μάλλον έτσι είναι ότι προέκυψε από αυτοσχεδιασμούς που κάνανε οι Εβραίοι, βάζανε, επειδή δεν είχαν μέταλλο καλής ποιότητας, βάζανε διάφορα υλικά μέχρι και γυαλί, χαρτόνι, κάποια κομμάτια μετάλλου, το ένα πίσω από το άλλο για να φτιάξουν αυτοσχέδιες θωρακίσεις. Και μετά και είδανε ότι αυτό το πράγμα άρχισε να δουλεύει. Και ξεκίνησαν μετά, ανέπτυξαν από κοινού με τους Βρετανούς τη θωράκιση τσόμπαμ για τα τσίφτεϊν τα άρματα. Ναι. Τους άδειασαν οι Βρετανοί και τα πούλησαν στο Ιράν. Αλλά δείχνει πόσο με το ευτελές, εάν βάλεις κάτι το μυαλό σου να δουλέψει, μπορεί τελικά να πάει
να πάει πολύ πιο πάνω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και εμείς. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών, και το βλέπουμε και στην Ουκρανία να γίνεται πανηγυρικά αυτό το πράγμα, η ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών δεν είναι ότι πρέπει να έχω να μαζέψω 10, 20, 30, 40 δισεκατομμύρια να κάνω την Area 51, ας πούμε, στην Νεβάδα και να ξεκινήσω μυστικά πειράματα με εξωγήινη βοήθεια που θα έχω πάρει από πεσμένους υπτάμενους δίσκους για να φτιάξω τελικά κάτι. Εντάξει. Ξεκινάει κυριολεκτικά από το χαλικάκι χαλικάκι. Παρένθεση, κάνω μικρή ιστορική παρένθεση τώρα και το αναφέρει, ότι το θέμα της πολυστρωματικής θωράκισης, η πρώτη φορά που έχει γραπτεί μαρτυρία είναι στα Τροϊκά, η ασπίδα του Αχιλέα, έτσι, η οποία είχε διάφορες τρώσεις και μάλιστα είχε κάνει νομίζω προετών μία πειράματα. Το πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, των Πατρών, όπου έφτιαξαν την ασπίδα μας τόση ημέρα μεταλλικό. Έτσι όπως την περιγράφει ο Όμηρος. Και είχε όντως άλλαξαν την σειρά των διαφόρων στρωμάτων και υλικών και δεν είχε την απορροφητικότητα και την αντοχή που είχε όπως είχε με την περιγραφή του Όμηρου. Η τεχνολογία που είχαν οι Αθηναίοι. Τα κάναμε από παλιά. Τα γατάκια οι άλλοι. Απλά τώρα εμείς είμαστε πολύ προοδευτικοί. Αυτό πάντως ότι οι Ισραηλοί έχουν αναπτύξει τέτοιο μέταλλο, τέτοια κουλτούρα και τέτοια αντίσταση στην πίεση. Προφανώς γιατί είναι υπαρξιακό. Ξέρω ότι αν υποχωρήσουν μπορεί απλά αύριο να μην υπάρχουν. Μα δεν έχουν, λένε, δεν έχουν πολιτεία, ήταν, θα είναι τελευταία. Ακριβώς. Αν χάσουν πόλεμο, χάνονται. Σε συμβατικό πόλεμο, πλήρους κλίμακας, τελείως. Δεν έχουν πόλεμο. Δεν έχουν πολυτέλεια ήττας. Αν χάσουν, θα χαθούν. Δεν θα χάσουν πόλεμο με μερικές απώλειες. Και το άλλο αυτό που λέει ο Κώστας, το πώς ανέπτυξαν την κουλτούρα τους, δείχνει και γιατί έχουν τώρα την αδοχή και λένε πιέζουν οι Αμερικανοί, τι να κάνουμε, θα πάμε και στο Λίβανο αν χρειαστεί. Είναι τεράστιο. Τεράστια αντίληψη αυτή, έτσι, για να τη χτίσεις. Και την έχτισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό το ερώτημα που είναι, δηλαδή τώρα, okay, στη Γάζα οι Αμερικάνοι θα λένε αυτό που λένε. Αν γίνει κάτι στο Λίβανο, τι θα πούνε? Θα βρεθούν απέναντι στο Ισραήλ. Εκεί φαίνεται, εγώ νομίζω ότι είναι πολιτικό παιχνίδι που κάνουν. Γι' αυτό που Γαβρίλ, ότι χτύπησαν ως υπενθύμηση το προξενείο του Ιράν, για να τους υπενθυμίσουν ενδεχομένως ως προανάκρουσμα ότι. Είναι, παιχνίδι. Είναι πολιτικό παιχνίδι αυτό που γίνεται. Όσο και είναι κοινικό να ακούγεται, ο Biden έχει εκλογές, θέλει να βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει να κατευνάσει το δικό του ακροατήριο, αυτό το πολύχρωμο παρθαλό ακροατήριο το οποίο έχει, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη. Λέει το Τραμπ που έρχεται με φόρα από τη φαίνεται. Τραμπ που έρχεται με φόρα. Προσπαθεί να το σταματήσει πριν επεκταθεί. Αυτό πιστεύω ότι όντως οι Αμερικανοί θέλουν να το επιτύχουν. Αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι ξεκάθαρο ότι αν φύγει η κρίση από τη Γάζα, δεν υπάρχει καν ερώτημα στο αν οι Αμερικανοί θα σταθούν μαζί με το Ισραήλ. Γι' αυτό δεν υπάρχει ερώτημα. Και να έχουμε και κάτι άλλο. Θεωρούμε ότι η φιλοϊσραηλινή στάση των Αμερικανών οφείλεται κατά κανόνα, μάλλον στη συντριπτική του, έτσι, συντριπτικό ποσοστό, στο εβραϊκό λόμπι. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, υπάρχει και ένα δομικό κομμάτι της αμερικάνικης κουλτούρας που είναι αυτή που λέμε η ζώνη της Βίβλου. Ακριβώς. Οι Αμερικανοί Προτεστάντες Ευαγγελιστές, λόγω της θρησκείας τους, ιδιομορφιών της δικής τους θρησκείας, της δικής τους χριστιανικής ανάγνωσης, είναι υπέρ του κράτους του Ισραήλ. Τα περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Μανούσος ο Παραγιουδάκης στο βιβλίο του για το χριστιανικό φονταμενταλισμό, καθηγητής Πανεπιστημίου, στο κατ' εμέ από τα καλύτερα βιβλία παγκοσμίως πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ή η Κάρεν Άρμστρονγκ στο Εμπόλεμος Θεός, που είναι η ανάλυση του χριστιανικού στην Αμερική, του Ιουδαϊκού και του Ισλαμικού φονταμενταλισμού. Λοιπόν, και να το πάω σε ένα βήμα παρακάτω. Ότι είναι και το κοινό του Τραμπ αυτή. Ακριβώς, είναι το κοινό του Τραμπ. Και είναι αυτοί οι οποίοι σου λένε για το πιο ακραία περίπτωση, θέλουν να γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος για να έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό δεν το παλεύεις, έτσι. Δεν είναι τώρα ότι κάνουμε πλάκα, ούτε συνωμοσιολογία. Είναι ακριβώς αυτό. Ο Μανούσος ο Μαργουδάκης το λέει ξεκάθαρα, ότι καλοβλέπουν ακόμη και αυτό. Γι' αυτό το πήγα ένα βήμα παραπέρα. Είναι περίπου λευκή τζιχάτ, περίπου έτσι. Ναι, είναι χριστιανό τζιχάτ. Λοιπόν, πάμε σε ένα. Το τζιχάτ είναι με τους Εβραίους, είναι ξεκάθαρο, έτσι. Μην το συζητάμε. Μα είναι όντως αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι που λέει ο Κώστας είναι και ένα από τα πιο. Ένα από τα τμήματα, ένα από τα λόμπι τα οποία στήριξαν εμάς υπογείως στο θέμα με την Τουρκία, επειδή η Τουρκία ήταν απέναντι με το Ισραήλ. Ακριβώς. Δηλαδή συντάχθηκαν άλλους, μαζί με Κούρδους, Ινδούς κλπ. Ένα άλλο ανεκμετάλλευτο στοιχείο ότι μας βολεύει. Στην Αμερική που δεν εκμεταλλευόμαστε όπως θα έπρεπε. Ακριβώς. Αυτό είναι θα πάρουμε ό,τι μας βολεύει. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Από όποιους μας βολεύει αυτή τη στιγμή. Και μια και το αφαιρούμε αυτό, να επανέλθω λίγο στο αρχικό πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι φαντάσου αν η Ελλάδα είχε μια στρατηγική ενσωμάτωσης, αναβίωσης,
των δικτύων τα οποία από μόνο του τεχνολογικά ξυπνάνε. Φαντάσου τι ζώνη θα είχες και τι διαπραγματευτική ισχύ θα είχες όταν μπορούσες με κάποιο τρόπο να λες ότι εκπροσωπείς ή έχεις μια σύνδεση κοινότητες οι οποίες ξεκινούν από τη Σικελία και φτάνουν στην Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στο Πατριαρχείο στην Αφρική. Commonwealth θα κάναμε σαν τους Άγγλους, κοινοπολιτεία. Και θα κάναμε προσπάθεια με τις κυβερνήσεις εκεί να αυξήσουμε τις επαφές. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά μου έχει μείνει μία φορά σε μία εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, σε μία παρουσίαση. Ήταν ένας άνθρωπος, πάνε τώρα 5-6 χρόνια πόσο πάνε. Ναι. Το θυμάμαι, ξένος ήταν. Μετά το κατάλαβα, ανέβηκε πάνω να μιλήσει. Υπήρχε μια Βυζαντινή και μια ελληνική σημαία. Ακριβώς. Έκανε το σταυρό του, φίλησε τη Βυζαντινή σημαία και άρχισε να μιλάει για το θέμα. Λέω, παιδιά, ποιος είναι αυτός? Μου λένε, αυτός είναι Ορθόδοξος Λιβανέζος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των Ελληνοορθοδόξων του Λιβάνου. Γνωριστήκαμε, του έκανα και συνεντεύξεις και μου λέει ο άνθρωπος, είναι υπουργός τώρα στο Λιβάνο. Και μου λέγε ο άνθρωπος, μου λέει, εμείς είμαστε απογόνοι Βυζαντινών και Αλεξανδρινών. Έχουμε, μου λέει, διπλή αναφορά. Είμαστε και, μου λέει, και φιλετικά και άνθες, αλλά και πνευματικά και πολιτισμικά, είμαστε απόγονοι Βυζαντινών και Αλεξανδρινών. Βέβαια. Πιάσαμε φιλία, κάναμε συνεντεύξεις κλπ. Πώς είστε, μου λέει, είμαστε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες στην περιοχή. Εκατοντάδες χιλιάδες στην περιοχή. Είναι αυτό που λένε η Βυζαντινή κοινοπολιτεία. Αν διαβάσει κάποιο τον Μπολένσκι, που βέβαια ήταν έτσι για το μεσαιωνικό Βυζάντιο, αλλά πώς δημιούργησε αυτή τη μεγάλη κοινοπολιτεία με τους δεσμούς. Δεν ήταν όλοι υπό την έννοια, υπό τον έλεγχο του Βυζαντίου. Δεσμούς. Με τους δεσμούς, τους εμπορικούς. Τις επιγαμίες που γινόντουσαν τότε και τα λοιπά. Άρα, soft power. Αυτό θες. Soft power. Soft power. Αυτό το πράγμα. Όχι το τουρισμός που λέει. Όχι ο τουρισμός. Και το καλοκαίρι, το λίγο καλοκαίρι. Είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Καλό είναι και το λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Καλό είναι. Λίγο κρασί και τα βόρεια. Αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Καλό είναι να αναβιώσεις τα μαύρα ορθόδοξα δίκτυα στην Αφρική και εκεί να δεις ισχύ και παρουσία που μπορείς να έχεις. Λόγω του Πατριαρχείου και λόγω των ιεραποστολών. Και μετά να δεις τι θα κάνουν οι Τούρκοι και αν θα έχουν πολλές προσβίες. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.